την κοιλιά του. Απέτυχε να του κάνουν ούλτρασο γιατί πέθανε η μητέρα μου πριν 15 μέρες στο ίδιο νοσοκομείο. Του κάνουν ούλτρασο και του βρίσκουν πέτρες στη χολή και του κάνουν θεραπεία για πέτρες στη χολή. Το βάζουν στο θάλαμο πάνω και ξεκινάει η αιμόφυκηση του παιδιού μου από η ώρα 4 το πρωί. Και δεν είχε γαστρεντερολόγο μέσα. Και έκανε ένα παιδί αιμόφυκηση από τις 4 το πρωί μέχρι τα 10 που θα είχαν να βγουν γαστρεντερολόγο από έξω. Και δεν ενδιαφέρθηκε ένα να κάνει έναν αξονικό, έναν ούλτρασάου, μια ναχτήνα κοιλιάς. Και τους ρωτούσαμε συνέχεια. Και μας λέγανε ότι είναι όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Και μπορώ να πήγαινε. Μέχρι τις 11 το βράδυ που μας ενημέρωσε ο βοηθός γιατί ότι ήταν όλα καλά, μόνο που τα λευκά του αιμοσπρέα πέσουν τα 19.000 και με παίρνουν η ώρα 4:40 το πρωί και μου λένε ότι ελάτε γιατί ο γιος σας πέθανε. Από τι πέθανε ο γιος μου, από ποιο πράγμα πέθανε ο γιος μου. Είναι αδιάφοροι γιατροί, αδιάφοροι αγενέστατοι. Δεν είναι το σύστημα μόνο που φταίει. Και το άλλο ερώτημα μου, να μου πούν τι εστί εντατική. Τι ονομάζουν εντατική. Όταν ανοίγουν οι πόρτες της εντατικής και μπαίνουν μέσα 30 άτομα. Με μικρόπια, με τα πάντα. Και εγώ ίδια η μητέρα που έπρεπε να πολυμένω με να μπαίνω μέσα στο παιδί μου, να με βάζουν να σηκώνω το παιδί μου πάνω για να αλλάξουν τα ρούχα που κατούρισαν το παιδί μου μέσα στην εντατική. Χωρίς να του έχουν καφετήρα, χωρίς να του έχουν τίποτε. Και να μου τηλεφώνουν 4:40 και να μου λένε το παιδί σου πέθανε. Από τι πέθανε το παιδί μου. Από τι πέθανε το παιδί μου. Και τώρα είμαι στα δικαστήρια και ολόκληρες διαδικασίες και ακόμα δεν ξέρω πως πέθανε το παιδί μου. Δεν μου είπαν αυτοί πως πέθανε το παιδί μου. Και ενημερώσαμε τον γιατρό να εμφανιστεί επάνω να μας ενημερώσει και λέει δεν έρχομαι. Μέχρι που έφερα γιατροδικαστή δικό μου από το εξωτερικό και ο γιατροδικαστής της κυβέρνησης και βρήκαν που ήταν το πρόβλημα. Ήταν ηλαιός. Αν είναι δυνατόν να πεθαίνει άνθρωπος σήμερα από ηλαιών. Είναι ζώα οι άνθρωποι, όχι οι γιατροί. Ζώα. Αυτοί θέλουν σκότωμα. Κυρία Χρυσούλα, εγώ, είναι ο Λεβέντης που πέθανε την Αγία Παρασκευή. Μάλιστα κυρία μου, ο Λεβέντης, ναι. Από την αδιαφορία τους. Είναι χτύλοι άνθρωποι. Και μας θέλεσε να στείλω φωτογραφίες της εντατικής πως μπήκα προχτές μέσα. Είναι μια μάνα πονεμένη. Μπήκα μέσα, ανοιχτές οι πόρτες. Μπορεί να ήμουν πραγμό ψυχής, μπορεί να κάνω έναν όπλο πάνω μου και να μπαινα μέσα να έπαιζε οποιοδήποτε. Ποιος μου έκανε έλεγχο εμένα που μπήκα μέσα. Ποια είναι, τι θέλω, ποιος θέλω να δω. Καθόντουσα όλες το ρεσέψον κυρία μου και κουστέβαν όλοι και κουτσομπολεύαν όλοι και ασθενή τα ψυχόμαχα.